Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς ο Κύριος. Δεν σας ακούω καλά. Δεν με ακούτε καλά, να το ρυθμίσουμε, είναι για λίγα δευτερόλεπτα συνήθως συμβαίνει αυτό. Τώρα θέλω να ελπίζω ότι με ακούτε καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραιότατα. Λοιπόν, κύριε Νεοφίδου, να ξεκινήσουμε από τη γειτονιά μας, από τα σοβαρά. Το παγκόσμιο έχει στρέψει το βλέμμα του εδώ. Είχαμε την πυραυλική επίθεση των συμμάχων στη Συρία, χειρουργικά χτυπήματα πανηγυρίζει ο Τραμπ. Ωστόσο, ο τρόμος εξακολουθεί, αν θέλετε, να παραμένει, με εκατέρωθεν Μόσχας και Ηνωμένων Πολιτειών δηλώσεις να εκτοξεύονται και απειλές. Πώς βλέπετε την κατάσταση, τι περιμένετε και βεβαίως τι απαντάτε στα σχόλια όσον αφορά τη χρήση των Βρετανικών βάσεων, γιατί ακούστηκε ειδικά από το ΑΚΕΛ, καυτηρίασε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, όντως τα γεωστρατηγικά συμφέροντα συγκρούονται στη γειτονιά μας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο, είναι ένα δύσκολο γεωστρατηγικό στραβρόλεξο. Και δεν έχει μόνο να κάνει με την Αμερική και την Ρωσία. Εδώ η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία έκαναν κοινές δηλώσεις πριν μια εβδομάδα. Ως συνεργαζόμενες χώρες. Mm-hmm. Και προχθές η Τουρκία τάχθηκε υπέρ των επιδρομών των Αμερικανών. Γιατί είναι ενάντια στον Άσαντ. Την ίδια ώρα που η Ρωσία και το Ιράν στηρίζουν τον Άσαντ. Εδώ υπάρχουν αρκετές χώρες του αραβικού κόσμου που λόγω των κακών σχέσεων με το Ιράν κρατούν μια ουδέτερη στάση. Όμως όλα αυτά συμβαίνουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από εμάς. Όντως η Κύπρος δεν διατρέχει κίνδυνο. Η επιχείρηση που έχει γίνει ήταν, όπως έχετε πει, επί εξειδικευμένων στόχων, αφού προηγουμένως είχαν ειδοποιηθεί τόσο η Ρωσία όσο και οι σύμμαχοί της, ούτως ώστε έγινε μια προεργασία για να περιοριστούν τα ανθρώπινα θύματα. Όμως μετά από την χειρουργική επέμβαση δεν λύθηκε το πρόβλημα. Είναι εκεί. Και ο λόγος είναι προφανές ότι έχει να κάνει με την επιρροή Ρωσίας-Ιράν στη Συρία-Λίβανο, αλλά και την ξεκάθαρη θέση των Δυτικών, Αμερικής, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ότι αυτή την περιοχή δεν είναι διαθετημένη να αφήσουν να αλλάξει χέρι. Ως σφαίρα επιρροής. Μάλιστα. Δεν είναι μια χώρα που έχει φυσικούς πλούτους και θα πει κάποιος ότι γίνεται όλο αυτό για να επωφεληθούν οικονομικά. Είναι μια φτωχή χώρα η Συρία. Χωρίς κανένα φυσικό αέριο, ούτε πετρέλαιο, ούτε άλλους φυσικούς πόρους, ούτε βιομηχανία. Είναι καθαρά γεωστρατηγικό το παιχνίδι στην περιοχή. Όσον αφορά για τις αγγλικές βάσεις, δεν ζήτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξ όσων εγώ γνωρίζω, οποιαδήποτε άδεια. Τι ήθελε το ΑΚΕΛ? Να σηκώσουμε τον 7ο την μεραρχία μας, την αεροπορική μας δύναμη ή το ναυτικό μας και να χτυπήσουμε? Μα είναι κάποια πράγματα που είναι εκτός πραγματισμού και λογικής. Άσε που θα το ξεπεράσω, αλλά είναι γεγονός. Δεν μπορούν αυτοί που, ενώ γίνονται επιχειρήσεις στο Ιράκ,
και απουσίαζε τότε ο τότε πρόεδρος ο Τάσος Παπαδόπουλος, προείδευε του Υπουργικού Συμβουλίου ο τότε πρόεδρος της Βουλής και Γενικό Γραμματέας του ΑΚΕΛ τότε, ο κ. Χριστόφιας. Και έδινε επίσημα άδεια στους Βρετανούς να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση ούτε κανένα με ρώτησε. Και θα είμαι και ειλικρινής. Και άμα ρωτούσαν, είχαμε. Με πολύ ειλικρίνεια θα το πω. Να υποθέσω ότι με ρωτούσε. Τι μηχανισμούς είχαμε να αποτρέψουμε αυτό που έκανα. Εδώ να μπόρεσε μια Ρωσία και ένα Ιράν να τα αποτρέψουν. Μάλιστα. Έχουμε τέτοια δύναμη και δεν το γνωρίζουμε. Ξεκάθαρο αυτό που θέλετε να πείτε. Να πάμε, κύριε Νεοφίτου, στο δείπνο. Πολύ συζητημένο. Με μικρό καλάθι συμφωνούμε όλοι σχεδόν, πηγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή μουρμούρα στο αν έπρεπε να πάμε τώρα, στο αν έπρεπε να δεχτούμε συζήτηση για το φυσικό αέριο, στο αν γιατί ο πρόεδρος πάει χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τι περιμένετε εσείς από το σημερινό δείπνο? Κοιτάξτε, θα πω κάτι γενικότερο. Παρακαλώ. Σε αυτόν τον τόπο, εδώ και δεκαετίες, μάθαμε όλοι να λειτουργούμε με έναν τρόπο, να προσπαθούμε να βρούμε όλα τα μειονεκτήματα οποιασδήποτε κίνηση. Να προσπαθούμε να αναλύουμε και να τραβούμε από τα μαλλιά, να βρίσκουμε προβλήματα στην πιθανότητα της οποιασδήποτε λύσης. Φτάνει. 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 Ο ρόλος μας ως πολιτική δεν να ψαχνόμαστε να βρίσκουμε πιθανούς κινδύνους ή πιθανά προβλήματα, αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα. Και εδώ έχουμε μια κατοχή από το 1974. Παράνομη, αλλά υπάρχει. Υπάρχει εδώ και 44 χρόνια. Είμαστε μικρά και αμούστακα παιδιά όταν ζήσαμε την τουρκική εισβολή. Ενηλικιωθήκαμε, γίναμε σχεδόν εξιντάριδες και η πατρίδα μας είναι ακόμα μοιρασμένη. Σχεδόν το 80% των σημερινών προσφύγων το 1974 ή ήταν αγέννητοι ή ήταν κάτω από 18 χρόνων. Κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε ένα χρονικό σημείο που το σύνολο των προσφύγων δεν θα έχουν βιώματα από την κατεχόμενη γη μας. Από τη δική μας γη. Και θα ακούω και σε 5 και σε 10 χρόνια τους ίδιους φόβους, τους ίδιους κινδύνους. Και αν βάλεις τους πολιτικούς μας αρχές του 80, του 85, του 90, του 95 με τους ίδιους φόβους, τις ίδιες αναλύσεις, πρέπει να προσπαθήσουμε. Είναι επικίνδυνη η Τουρκία. Εμένα θα το πούν. Βεβαίως και είναι επικίνδυνη. Και τις έχω εμπιστοσύνη. Βεβαίως και έχω τους ενδιασμούς μου. Αλλά αν δεν έχω εμπιστοσύνη σε μια Τουρκία για τη λύση του Κυπριακού, θα τους ρωτήσω πόσο εμπιστοσύνη έχουν με την Τουρκία εντός της Κύπρου. Με αυτό τον Ερντογάν θέλετε να κουβεντιάσετε? Και η ερώτηση η δική μου, με αυτόν τον Ερντογάν κοιμάστε ήσυχα κάθε βράδυ όταν έχει 40.000 Τούρκους στρατιώτες εδώ στην Κύπρο? Με θέλουν να μην κοιμάμαι ήσυχος στο να προσπαθώ να απαλλαχτώ από την τουρκική κατοχή, από τις τουρκικές εγγύσεις και τον τουρκικό στρατό. Αλλά δεν ανησυχούν με τα τετελεσμένα της εισβολής. Ότι ακόμα και αν επιστρέψουμε πίσω στο Σύνταγμα του 60 και Τουρδίκ θα μείνει στην Κύπρο και η Τουρκία με μονομερή επεμβατικά δικαιώματα.
Βεβαίως και πρέπει να προσπαθούμε. Βεβαίως και πρέπει να συνυπολογίζουμε τους κινδύνους. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε λύση του Κυπριακού. Και δεν είπα την οποιαδήποτε λύση, αλίμονο. Αν θα πάω για λύση του Κυπριακού και θα διακινδυνεύσω το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Αλλά σήμερα ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής με τη μισή του πατρίδα υποκατοχήν. Κύριε Νεοφίδου, τι περιμένετε από το απόψινο δείπνο? Περιμένουμε κάτι. Έχουμε να περιμένουμε κάτι. Γιατί όλοι μιλούμε για μικρό καλάθι. Και ίσως γεννά και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Να σας πω. Παρακαλώ. Αν έμενα ότι οι δύο ηγέτες θα συμφωνούσαν ότι αν ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι το κλίμα είναι κατάλληλο, να στείλει ένα ειδικό αντιπρόσωπό του να διερευνήσει περισσότερο τις προθέσεις των δύο πλευρών. Και αναλόγως από τα συμπεράσματα του ειδικού απεσταλμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Αυτή, αν θέλετε, είναι μια καλή εξέλιξη. Κοίτα, η καλύτερη εξέλιξη ήταν οι δύο ηγέτες να βγουν μετά το δίπλο, να πούν ανεξάρτητα αν υπήρξαν απαγοητεύσεις, αδιέξοδα, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να λύσουμε τον Κυπριακό και από αύριο ξεκινούμε δουλειά. Δεν έχουμε δυστυχώς όμως τέτοιο δείγμα από τον Μουσταφάκη. Όχι. Είπα το κάλλιστο. Ναι. Από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι μια τέτοια έστω και άτυπο δείπνο μπορεί να έχει παγίδες για εμάς? Σήμερα το πρωί, όπως κάθε πρωί, ξεκινώ από το σπίτι μου να έρθω στη δουλειά μου. Ξέρετε, ατυχήματα υπάρχουν καθημερινά. Δεν ξέρεις, φεύγοντας από το σπίτι, αν πάρεις ατύχημα. Σωστό. Ή από τον πιθανό κίνδυνο να έχεις ατύχημα, θα μένεις κάθε μέρα σπίτι σου. Μα είμαστε σοβαροί. Αλλά πρέπει να φοράμε τη ζώνη, το κράνος, να προσέχουμε. Βεβαίως. Να έχουμε αμυντική οδήγηση, να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Να προσέχουμε. Ακούω κάθε μέρα κάποιες ρητορικές συνθήματα, φωτοβολίδες. Γέμισε ο ουρανός. Κάθε μέρα, κρότους. Και να μην πάμε στο δείπνο, γιατί μπορεί να υπάρχει παγίδα. Να μην πάμε στις συνομιλίες, γιατί θα υπάρξουν συνωμοσίες εις βάρος μας. Okay. Να μείνουμε με χέρια σταυρωμένα, ούτε δείπνα, ούτε προσπάθειες για επανέναξη του διαλόγου, ούτε διάλογος. Ώρα να ξυπνήσουμε, κλείσουμε το Κυπριακό. Λύσαμε το Κυπριακό ή παγιώνουμε τα τελεσμένα? Έχουμε άλλη επιλογή εκτός από το διάλογο? Είναι εύκολο να κρίνεις. Επιτέλους, και είναι και ρόλος, θεωρώ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ρόλος εσάς των δημοσιογράφων. Να μας ρωτάτε εμάς τους πολιτικούς και τι λύση προτείνουμε. Όχι μόνο να μας ακούτε για τα προβλήματα της οποιασδήποτε πιθανής λύσης ή τα προβλήματα και τους κινδύνους της οποιασδήποτε προσπάθειας. Αν ρωτήσω ο Αβέροφο Νεοφίδου τι περιμένει, τι εκτιμάτε, τη δική σας προσωπική εκτίμηση και ματιά, αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Έμπειρος είσαστε. Βλέπω και κινδύνους χωρίς λύση του Κυπριακού. Ξέρετε, μιλάμε, είμαστε μια χώρα ασφαλής. Βεβαίως είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς μια χώρα όμως με 40.000 κατοχικό στρατό,
και μια χώρα που έχει τη μακροβιότερη ειρηνευτική δύναμη στον κόσμο. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό το κλίμα και για τα επόμενα 10, 20, 30 και 40 χρόνια? Ποιος μπορεί να το εγγυηθεί? Είναι το status quo μια λύση? Όχι. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.